Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 45χρονος ιδιοκτήτης φορτηγού, τον οποίο συνέθλιψε ο τράκτορας του φορτηγού του μέσα στον γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Έλυρος της ΑΝΕΚ. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί και το πλοίο είχε μόλις καταπλέψει στο λιμάνι της Σούδας. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη κατά την διαδικασία σύνδεσης της καρότσας στον τράκτορα του οχήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος 45χρονος επιχείρησε να κοτσάρει χωρίς προηγουμένως να έχει δέσει το χειρόφρενο. Ως πρόεδρος των αυτοκινητιστών των μηχανιών, όλος ο κλάδος μας είναι πάρα πολύ λυπημένος για το ατυχές συμβάν που έγινε το πρωί στο καράβι Έλυρος. Ο 45χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα και άμεσα κινητοποιήθηκε το πλήρωμα του πλοίου και συνάδελφοί του αυτοκινητιστές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο λιμάνι της Σούδας, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Συγκλονισμένος είναι ο κλάδος των αυτοκινητιστών δημοσίας χρήσης από τον άδικο θάνατο του άτυχου άνδρα. Είμαστε ένας κλάδος, ο οποίος ξυπνάμε το πρωί, φεύγουμε από τα σπίτια μας και δεν ξέρουμε το βράδυ αν επιστρέψουμε. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος έφυγε, πήγε στη δουλειά του και δεν γύρισε στο σπίτι του ποτέ. Το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 45χρονο ιδιοκτήτη φορτηγού στα Χανιά επαναφέρει την ανάγκη λήψης όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία σύνδεσης των τρακτόρων με καρότσες και θαλάμους. Δεν είναι η πρώτη φορά εξάλλου που καταγράφεται ανάλογο δυστύχημα, καθώς πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν συμβεί πανελλαδικά, ενώ συχνή είναι και οι μικροτραυματισμοί οδηγών φορτηγών.